Σήμερα θα σας δείξω πώς αντικαθιστούμε μία λεκάνη τουαλέτας μαζί με το καζανάκι και το καπάκι της και έχω επιλέξει μία δύσκολη λεκάνη να βγάλω για να βάλω στη θέση της μία άλλη. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο που έχω ετοιμάσει για σας. Είστε στο κανάλι Φτιάξ' το μόνο σου απλά και εύκολα, στο οποίο θα δείτε κάθε είδους κατασκευής και επισκευής που μπορείτε να την κάνετε και μόνοι σας στο σπίτι. Κάνε και εσύ εγγραφή στο κανάλι και ένα like στο βίντεο που σε ενδιαφέρει. Μπορεί να πατήσεις το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα βίντεο, το οποίο ίσως να είναι αυτό που θα σε βοηθήσει και σένα σε αυτό που θες να επισκευάσεις ή να κατασκευάσεις. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι θα έχουμε πολλούς διαγωνισμούς giveaway με πλούσια δώρα όπως εργαλεία και άλλα χρήσιμα πράγματα και πατώντας το καμπανάκι θα έχετε ενημέρωση κάθε φορά που έχουμε το διαγωνισμό μας. Πάμε όμως τώρα να δούμε το βίντεό μας. Εδώ βλέπουμε τη λεκάνη την οποία θα βγάλουμε. Πρώτα θα κλείσουμε το διακόπτη της παροχής του νερού. Μετά θα πατήσουμε το καζανάκι να αδειάσει το νερό που έχει μέσα. Θα κρατήσει λίγο στο τέλος, αλλά θα τα αδειάσουμε όταν βγάλουμε τη λεκάνη. Δεν φεύγει όλο από το καζανάκι. Θα λύσουμε τώρα το σπιράλ πάνω από το καζανάκι να το βγάλουμε και θα το βγάλουμε και από τον τοίχο να μην μας εμποδίζει. Μην πετάει και εμποδίζει. Και τώρα θα πάμε να κόψουμε τη σιλικόνη γύρω γύρω από τη λεκάνη. Θέλω να σας δείξω ότι και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το κάνουμε κόβοντας τη σιλικόνη γύρω γύρω. Αν η τοποθέτηση της λεκάνης είχε γίνει υπό φυσιολογικές συνθήκες και είχε μπει η κατάλληλη σιλικόνη όσοι χρειάζεται, τότε με μια φαλτσέτα θα μπορούσα να την κόψω και να βγάλω τη λεκάνη εύκολα. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει πλαστρωθεί, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω, μια έκφραση που χρησιμοποιούσε και ο παππούς μου παλιά. Την έχουν κάνει τη λεκάνη όπως βλέπετε κάτω-κάτω, πρέπει να έχουν βάλει τουλάχιστον 2 μασούρια σιλικόνης και δεν βγαίνει με τίποτα. Θα προσπαθήσω τώρα με το σφυρί να τη σπάσω, αυτό είναι το δεύτερο σχέδιο ας πούμε. Μετά το κόψιμο αφού βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα παίρνουμε το σφυρί και τη σπάμε τη λεκάνη. Έτσι κι αλλιώς για πέταμα πηγαίνει αυτή. Βλέπω ότι δύσκολα σπάει κιόλας, κάτι την εμποδίζει από μέσα. Α, να το, ήταν και τσιμεντωμένη από μέσα, είχαν βάλει και τσιμέντο και την είχαν κολλήσει και είχε συμπληρώσει και full σιλικόνη απ' έξω ο άνθρωπος. Εντάξει, γίνεται και αυτό. Καθαρίζουμε γύρω γύρω προσεκτικά, μην κοπούμε με τις πορσελάνες. Βγάζουμε και το τσιμεντάκι από κάτω σιγά σιγά με ένα κατσαβιδάκι, μην σπάσουμε τα πλακάκια. Εδώ βλέπετε από κάτω κάτι σημάδια που έχει στο πλακάκι, τα είχε κάνει ο υδραυλικός που την κόλλησε για να πιάσει το τσιμέντο, έχει σπάσει λίγο τα πλακάκια. Κόβουμε τη σιλικόνη και καθαρίζουμε καλά γύρω γύρω, κοιτάξτε εδώ πέρα πόση σιλικόνη βγάζω. Δεν χρειάζεται, αν παρατηρήσετε τη λεκάνη από κάτω, έχει ένα χείλος γύρω 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 στο 1 εκατοστό είναι, που θα πατήσει πάνω και θα κολλήσει και 10 μασούρια σιλικόνης να βάλω δεν λέει κάτι. Καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια, φέρνουμε τη λεκάνη να μπορέσουμε να μετρήσουμε, να σημαδέψουμε, να κόψουμε το κομμάτι που θέλουμε, το φύ 100 κομμάτι για να ενώσουμε τη λεκάνη με την αποχέτευση. Φέρνουμε πίσω σιγά σιγά, τη βάζουμε στην ευθεία που πρέπει για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κέντρο και να μετρήσουμε. Αφού πάει στο σημείο που θέλουμε, παίρνουμε το μέτρο και μετράμε για να κόψουμε το κομμάτι το πλαστικό. Προσέχουμε μην κάνουμε λάθος, αφού κόψουμε το κομμάτι, το έχω κόψει εγώ εδώ πέρα το φύ 100, θα ζεστάνω πίσω το στόμιο της γωνίας που βγαίνει η αποχέτευση και θα βάλω μέσα το φύ 100. Μετράμε για να σιγουρευτούμε ότι το ύψος της αποχέτευσης στο σημείο που θα μπει η λεκάνη είναι αυτό που πρέπει. 13 πόντους συγκεκριμένα είναι εδώ πέρα σε αυτή τη λεκάνη, πάνω κάτω όλες το ίδιο είναι 13 με 14. Ζεσταίνουμε το κομμάτι από τη μεριά που θα μπει στη λεκάνη και το βάζουμε να πάρει τη φόρμα του. Πάμε να βάλουμε και στην γωνία που βγαίνει από τον τοίχο τη λεκάνη για να πάρει τη φόρμα και να κρυώσει το κομμάτι εκεί που θέλουμε, να είναι έτοιμο να μπει μετά να τοποθετήσουμε τη λεκάνη. Ταιριάζουμε προσεκτικά, αργά και σταθερά, μην σπάσουμε την πορσελάνη της λεκάνης, δεν κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Προσέχουμε να μπει στο στόμιο η λεκάνη. Αφού παγώσει, αφού αφήσουμε λίγο και παγώσει το κομμάτι, βγάζουμε έξω ξανά τη λεκάνη. Θα καθαρίσουμε προσεκτικά κάτω εκεί που θα κολλήσουμε. Δεν θέλουμε να έχει σκόνες και η υγρασία να είναι βρεγμένο κάτω το κομμάτι εδώ πέρα που θα κολλήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω σιλικόνη διάφανη να την κολλήσω. Ξαναφέρνω τη λεκάνη για να την ταιριάξω και να σημαδέψω ελαφρά με ένα μολύβι. Δεν κάνουμε
βαθύ σημάδι, σκούρο για να φαίνεται μετά. Ταιριάζουμε και το καζανάκι να σιγουρευτούμε ότι είναι στο σημείο που πρέπει να μπει η λεκάνη. Βάζουμε πάνω για το καζανάκι. Πρώτα μετράμε 10 φορές και κόβουμε μία όπως λέγανε και στο χωριό μου. Τώρα όταν είμαι έτοιμος να κολλήσω, το κομμάτι δεν θα το βγάλω πάνω από τη λεκάνη. Δεν χρειάζεται να το κολλήσω να μην ξαναβγαίνει ποτέ. Θα βάλω λίγο σιλικόνη από μέσα και θα το περάσω γύρω γύρω στο σημείο που εφάπτεται με την πορσελάνη το πλαστικό κομμάτι για να μπορέσω να το στεγανοποιήσω. Θα περάσω και απ' έξω. Έτσι κι αλλιώς σε λίγα χρόνια θα ξαναβγεί η λεκάνη για κάποιο λόγο, είτε για μια ανακαίνιση είτε για οτιδήποτε. Δεν μπαίνει για πάντα, δεν χρειάζεται να κάνουμε τα κολλήματα εφόρου ζωής να μην βγαίνει με τίποτα. Είδατε πόσο δύσκολα έβγαινε η άλλη λεκάνη, δεν υπήρχε λόγος να κολληθεί έτσι. Οπότε στεγανοποιώ όσο χρειάζεται, τίποτα παραπάνω τίποτα παρακάτω. Βάζω και γύρω γύρω τώρα στο απέξω κομμάτι εδώ πέρα του σωλήνα που θα ενώσει στη γωνία που βγαίνει από τον τοίχο. Εδώ πέρα το φτιάχνω κονικό, τη σιλικόνη που θα βάλω τη στρώνω και την κάνω να είναι σε κονικό σχήμα. Το προσέχω λιγάκι αυτό, θέλω να είναι κονικό το κομμάτι αυτό εδώ πέρα της σιλικόνης, για να μπορέσει την ώρα που θα μπει επάνω στη γωνία να σφινώσει και να μην έχω διαρροές, γιατί δεν μπορώ να βάλω και εύκολα χέρι εκεί πέρα στην περίπτωση εδώ που είναι τώρα η λεκάνη που έχει ένα δόντι από πλακάκι στον τοίχο η σωλήνα. Θα βάλω και κάτω που, εκεί που έχω σημαδέψει με το μολύβι μου, θα στρώσω και εκεί τη σιλικόνη για να μπορέσει να πατήσει η λεκάνη και να κολλήσει. Ξαναλέω ότι η λεκάνη ένα χείλο σε ένα πόντο έχει γύρω γύρω περιμετρικά κάτω που πατάει, δεν χρειάζεται να βάλουμε 10 μασούρια σιλικόνης, βάζουμε όσο χρειάζεται να πατήσει και να κολλήσει, αυτό είναι όλο. Έχω κολλήσει λεκάνες εδώ και 20 χρόνια με αυτόν τον τρόπο συγκεκριμένα και δεν έχουν ξεκολλήσει ποτέ, δεν υπάρχει κίνδυνο να φύγουν. Βάζω πίσω όσο πάει στο τοίχο για να κολλήσει πίσω, να μην έχει κενά το καζανάκι μετά. Τώρα εδώ πέρα, αν θέλετε τη σιλικόνη, μπορείτε να την αφήσετε και να στεγνώσει και να την κόψετε την επόμενη μέρα, ή μπορείτε να τη στρώσετε με το δάχτυλο γύρω γύρω στη λεκάνη. Εγώ θα τη στρώσω εδώ πέρα για να τελειώσει η λεκάνη. Προσεκτικά όμως να μην πασαλείψουμε γύρω γύρω το τοπίο όλο εδώ με τα πλακάκια. Άμα θέλετε μπορείτε να κολλήσετε και ταινία και στη λεκάνη και κάτω στο πλακάκι όταν έχετε σημαδέψει, για να τραβήξετε μετά και να είναι ακριβώς το σημείο που πρέπει σιλικόνη, άμα νομίζετε ότι δεν μπορείτε να το προσέξετε χωρίς ταινία. Τώρα πάμε να βάλουμε και τις βίδες στο καζανάκι. Αυτές οι βίδες βιδώνουν με ένα παξιμάδι πάνω στο καζανάκι πρώτα. Δεν είναι τα καζανάκια που βιδώνουν κατευθείαν κάτω από τη λεκάνη και πιάνει και το καζανάκι μαζί. Πρώτα βιδώνω τη βίδα επάνω στο καζανάκι με δύο παξιμαδάκια και μετά θα βιδώσω και τις βίδες κάτω από την λεκάνη για να μπορέσει να κρατάει το καζανάκι μεταξύ λεκάνης και καζανακίου. Να έχουμε και εδώ το βίδωμα να μην έχουμε διαρροές. Έχουμε βάλει και το αφρολέξ το τύπου λάστιχο που είναι για να μπορέσει να στεγανοποιήσει. Σφίγγουμε μία από εδώ, μία από εκεί, δεν το πάμε μόνο κόμματα από τη μία, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί σφίγγουμε για να έχουμε ομοιόμορφο πάτημα. Όταν πατήσω καζανάκι είμαστε έτοιμοι, πάμε να ετοιμάσουμε τώρα να βάλουμε και το καπάκι της λεκάνης. Σφίγγουμε τις βίδες που θα κρατάνε το καπάκι. Βάζουμε και τις ροζέτες επάνω στις βίδες, ετοιμάζουμε και αυτό το κομμάτι. Πάμε να βάλουμε το καπάκι τώρα. Προσέχουμε να μπει καλά, δεν το πιέζουμε πάρα πολύ, προσεκτικά εδώ. Κούμποσε, είναι έτοιμο. Αυτό το καπάκι κλείνει αργά, έχει το μηχανισμό που κλείνει αργά για να μην κοπανάει επάνω στη λεκάνη. Βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό είναι τέλειο, πολύ καλό σύστημα αυτό, να κλείνει σιγά σιγά το καπάκι και να μην κοπανάει επάνω. Πάμε να πατήσουμε τώρα και ένα καζανάκι, έχουμε ανοίξει και το νερό.
πατάμε και ένα καζανάκι να δοκιμάσουμε. Μην το φοβηθείτε να πατήσετε καζανάκι, η σιλικόνη είναι αδιάβροχη. Δεν θα, άμα το έχετε κλείσει καλά, δηλαδή άμα έχετε σαγανοποιήσει καλά τα σημεία που κολλάμε με το πλαστικό την πορσελάνη, δεν υπάρχει κίνδυνο να τρέξει. Απλά μην καθίσετε πάνω κατευθείαν, θέλει μία μέρα να στεγνώσει, ένα 24ωρο. Βλέπετε εδώ και το καπάκι πως κλείνει αργά αργά. Αυτή είναι η λεκάνη, δεν είναι δύσκολη διαδικασία, ο καθένας μπορεί να την κάνει. Δοκιμάστε το κι εσείς, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάποιο μάστορα, είναι πολύ εύκολη υπόθεση. Αυτά και σε αυτό το βιντεάκι, θα τα πούμε στο επόμενο με κάτι διαφορετικό.